46 άνδρες και 15 γυναίκες συνθέτουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τη μεγάλη νίκη της στις χθεσινές εκλογές. Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν χαρτοφυλάκια για να προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Οι νέοι υπουργοί θα ορκιστούν αύριο το μεσημέρι να κυβερνήσει την επόμενη τετραετία και να προχωρήσει με τα ρυθμίσει και τι αλλαγέ που εκείνο έχει προαναγγείλει, ο Κυριάκο Μητσοτάκη όρισε το Υπουργικό του Συμβούλιο με εκπλήξει αλλά και πολλά νέα πρόσωπα. Και σε την υπουργεία την που θα υπομισθούν το, το μεγαλύτερο βάρο των αλλαγών, ο Πρωθυπουργό διόρισε υπουργού όσο... με εμπειρία αλλά και τεχνοκρατικό πνεύμα. Όχι, το νέο Υπουργικό Συμβούλιο που ανακοινώθηκε το απόγευμα και έχει ω εξή. Νέα... Το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει νίκη Κεραμέως με αναπληρωτή Υπουργό το Θοδωρή Λιβάνιο. Υπουργό Μακεδονία Στράκη, ο Στάδη Κωνσταντινίδη και η Υφυπουργό τη Βιβίχαρα Λαμπογιάννη. Το Υπουργείο Οικονομικών πηγαίνει στα χέρια του Κωστή Χατζηδάκη με αναπληρωτή του τον Νίκο Παπαθανάση και Υφυπουργού το Χάρη Θεοχάρη και το Θάνο Πετραλιά. Στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθετείται ο Γιώργο Γεραπετρίτη με Υφυπουργού την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τον Γιώργο Κότσιδα και τον Κώστα Φραγκογιάννη. Στο Υπουργείο Άμυνα μετακινείται ο Νίκο Δένδια με Υφυπουργού τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στο Υπουργείο Παιδείας το ο Κυριάκος Πιερακάκης που φεύγει από το ψηφιακή διακυβέρνηση με αναπληρωτή του τον Γιάννη Οικονόμου και υφυπουργού τη Ζέτα Μακρύ και τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο Ενέργειας πηγαίνει στο Θόδωρο Σκυλακάκη με υφυπουργού την Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Νίκο Ταγαρά. Στο Υπουργείο Εργασίας πηγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με υφυπουργού τον Πάνο Τσακλόγλου και τον Βασίλη Σπανάκη. Στο Υπουργείο Ανάπτυξη μετακινείται ο Κώστας Κρέκα και έχει υφυπουργού την Αναμάνη Παπαδημητρίου και τον Μάξιμο Σενετάκη. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πηγαίνει στο Χρήστο Σταϊκούρα με υφυπουργού τη Χριστίνα Αλεξοπούλου και τον Νίκο Ταχιάο, ενώ στο Υπουργείο Υγεία πηγαίνει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη με αναπληρωτή την Ειρήνη Αγαπηδάκη και υφυπουργού στο Μάριο Δεμιστοκλέου και τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Ο Νότιο Μηταράκη μετακινείται στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη με υφυπουργό τον Κώστα Κατσαφάδο. Ενώ στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση πηγαίνει ο Δήμαρχο Τρικαίων Δημήτρη με τον ο Γιώργος Φλωρίδης είναι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης με υφυπουργό το Γιάννη Μπούγα. Στο Υπουργείο Ναυτιλία πηγαίνει ο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη με υφυπουργό το Γιάννη Παπά, ενώ υπουργό μετανάστευση γίνεται ο Δημήτρη Κερίδη και έχει υφυπουργό τη Σοφία Βούλτευση που παραμένει. Στο Υπουργείο Πολιτισμού αμετακίνητη είναι Ελίνα Μενδώνη με υφυπουργό το Χρήστο Δήμα. Στο συσταθέν Υπουργείο Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια υπουργό γίνεται η Σοφία Ζαχαράκη με υφυπουργό τη Μαρία Κεφάλα. Ενώ στο Υπουργείο Τουρισμού πηγαίνει ο Ρο Κεφαλογιάννη και η Έλενα Ράπτη γίνεται υφυπουργό. Ο Λευτέρη Αυγενάκη πηγαίνει στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη υφυπουργού στο Διονύση, Μενίτη και το Σταύρο και Λέτσι. Ο Βασίλη Κικίλια μετακινείται στο Υπουργείο Πολιτική Προστασία και έχει τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Ευάγγελο Τουρνά ω υφυπουργού του. Υπουργοί Επικρατεία είναι τρει: ο Σταύρο Παπασταύρου, ο Μάκη Βορύδη και ο Άκη Κέρτσο και υφυπουργοί παρά τον Πρωθυπουργό, ο Γιάννη Μπρατάκο, ενώ πηγαίνει και ο Θανάσι Κοντογιώργη. Κυβερνητικό εκπρόσωπο ανέλαβε ο Παύλο Μαρινάκη.